Λοιπόν, σήμερα πρώτο Θεός θα μελετήσουμε μια περικοπή από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Θα διαπιστώσετε ότι αποτελείται από δύο διακριτές ιστορίες. Αυτές οι δύο διακριτές ιστορίες όμως συνδέονται μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό σημείο, ένα κοινό στοιχείο. Και πιστεύω αυτό, γύρω από αυτό το κοινό στοιχείο αρθρώνονται δύο ιστορίες. Είναι μια ερώτηση του Κυρίου, την οποία επαναλαμβάνει και στις δύο ιστορίες αυτές, οι οποίες ακολουθεί μία την άλλη. Η ερώτηση είναι τι θέλετε να κάνω για εσάς, τι θέλετε να κάνω για σένα. Αυτή είναι η ερώτηση την οποία επαναλαμβάνει ο Κύριος στις δύο ιστορίες. Και όπως πολλές φορές σημαίνει στα Ευαγγέλια, τη σωστή απάντηση δεν την παίρνουμε από εκεί που περιμένουμε, παίρνουμε από εκεί που δεν περιμένουμε. Δεν την παίρνουμε από τους μαθητές, την παίρνουμε από ένα τυφλό. Όσοι διαβάζετε με προσοχή τα Ευαγγέλια, αυτό είναι το τέλος της ενότητας πριν από τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Με αυτό το περιστατικό τελειώνει και ξεκινάει η καινούργια ενότητα του Ευαγγελίου. Δεν είναι τυχαίο που επιλέγει αυτές τις ιστορίες ο Μάρκος για να κλείσει την ενότητα. Ουσιαστικά μέσα από εκείνες, αυτές τις δύο, συμπυκνώνει τα όσα έχει πει μέχρι τώρα. Δεν θα κάνουμε αυτό. Του είδους μελέτη είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι καλό να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου και να μείνουμε τουλάχιστον σε αυτό το σημείο το κεντρικό, το οποίο συνδέει αυτές τις δύο ιστορίες. Διαβάζω λοιπόν από το 10ο κεφάλαιο του Μάρκου, τα εδάφια 35 έως και το τέλος, το 52. Τότε έρχονται σε αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοί του Ζεβεδαίου, λέγοντας: «Διδάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σε εμάς ό,τι σου ζητήσουμε». Και εκείνος τους είπε: «Τι θέλετε να κάνω σε εσάς?» Και εκείνοι του είπαν: «Δώσε σε εμάς να καθίσουμε ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου μέσα στη δόξα σου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι?» Και εκείνοι είπαν σε αυτόν: «Μπορούμε». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Το μεν ποτήρι μεν που εγώ πίνω θα το πιείτε και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως από τα δεξιά μου και τα αριστερά μου δεν είναι σε μένα να το δώσω, αλλά σε όσους είναι ετοιμασμένο». Και ακούγοντας οι 10 άρχισαν να αγανακτούν για τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ο Ιησούς αυτούς κάλεσε κοντά του, τους λέει: «Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών τα κατακυριεύουν και οι μεγάλοι τους τα καταεξουσιάζουν. Όμως δεν θα είναι έτσι ανάμεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας θα είναι υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος θα είναι δούλος όλων. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς». Και έρχονται στην Ιεριχώ, και ενώ έβγαινε έξω από την Ιεριχώ αυτός και οι μαθητές του και ένα μεγάλο πλήθος, ο γιος του Τιμαίου, ο τυφλός Βαρτίμαιος, καθόταν κοντά στο δρόμο ζητώντας ελεημοσύνη και ακούγοντας ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, άρχισε να φωνάζει δυνατά και να λέει: «Ιέ του Δαβίδ, Ιησού, ελέησέ με». Και πολλοί τον επέπληταν για να σιωπήσει, εκείνος όμως φώναζε πολύ δυνατότερα: «Ιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Και αφού ο Ιησούς στάθηκε, είπε να τον φωνάξουν. Φωνάζουν τον τυφλό λέγοντάς του: «Πάρε θάρρος, σήκω επάνω, σε φωνάζει». Και εκείνος πετώντας το ημάτιό του, σηκώθηκε επάνω και ήρθε στον Ιησού. Και ο Ιησούς αποκρινόμενος λέει σε αυτόν: «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και ο τυφλός του είπε: «Ραβουνί, να ανακτήσω το φως μου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν: «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως ανέκτησε το φως του και ακολουθούσε στον δρόμο τον Ιησού. Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου για μας σήμερα. Τώρα, ο Κύριος πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ, όπως σας είπα, είναι το τελευταίο περιστατικό πριν τη θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Και αμέσως στα προηγούμενα εδάφια, πριν διαβάσουμε αυτή την περικοπή, ο Κύριος έχει μιλήσει ξανά στους μαθητές του, το έχει κάνει τουλάχιστον τρίτη φορά, την οποία καταγράφει ο Ευαγγελιστής. Και επαναλαμβάνει την πρόβλεψη του πάθους του, πώς θα τον παραδώσουν, θα τον ρεμπέξουν, θα τον φτύσουν, θα τον μαστιγώσουν, στο τέλος θα τον θανατώσουν, αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί, μετά από 3 μέρες θα αναστηθεί. Και ενώ αυτό θεωρητικά αντυχεί στα αυτιά των μαθητών και θα έπρεπε να ακούγεται στα αυτιά τους, οι μαθητές προτιμούν να θυμούνται άλλα. Όπως όλοι μας έχουν επιλεκτική μνήμη.
προτιμούν να θυμούνται αυτά που θέλουν να θυμούνται. Και τι θέλουν να θυμούνται οι μαθητές, αυτό που θέλουν να θυμούνται είναι αυτά που τους ευχαριστούν. Δηλαδή ιστορίες της βασιλείας, γιατί έχουν γίνει μάρτυρες μεγάλης δύναμης, μάρτυρες θαυμάτων και μεγάλων σημείων που έχει κάνει ο Κύριος, έχουν δει πλήθη μεγάλα να τον ακολουθούν. Στο τέλος της ιστορίας μας λέει, καθώς βγαίνει από την Ιεριχώ, μεγάλο πλήθος τον ακολουθεί. Αυτά βλέπουν, σε αυτά μένουν, αυτά ονειρεύονται. Γύρω από αυτά κινείται η φαντασία τους. Γι' αυτά κάνουν σχέδια. Και γι' αυτό έρχονται στο εδάφιο 35, όπως λέει ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι είναι από τον στενότερο, από τον στενό κύκλο, είναι από τους τρεις από τους 12, ήταν αυτοί οι δύο και ο Πέτρος, που αποτελούσαν τον πιο στενό από τον στενό κύκλο, λοιπόν, και τους ζητάνε το εξής καταπληκτικό. Ποια είναι η πρώτη ερώτηση που κάνουν, ποια είναι το πρώτο αίτημα. Είναι απίθανο αυτό που τους ζητάνε. Δάσκαλε, να κάνεις ό,τι σου ζητήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Πες ναι, και μετά θα δούμε τι είναι το συγκεκριμένο. Αυτή είναι το πρώτο ερώτημα που κάνουν. Είναι φοβερό το αίτημα. Αυτό, πες πρώτα ένα ναι και μετά θα σου πω τι θέλω. Τώρα φανταστείτε πόσες συζητήσεις έχουν γίνει πριν από αυτό το αίτημα. Ο Ματθαίος, μάλιστα, ο οποίος αφηγείται το περιστατικό, λέει ότι δεν πάνε οι ίδιοι, βάζουν τη μητέρα τους να το πει. Οπότε έχουν γίνει οικογενειακά συμβούλια. Δεν είναι απλώς. Δεν το κουβεντιάζουν μόνο οι δυο τους, καθώς περπατάνε οι 12. Ξέρετε τι συμβαίνει. Φανταστείτε την εικόνα, περπατάνε. Μένουν πίσω αυτοί οι δύο. Κάθονται σε μια άκρη, αφήνουν τους άλλους λίγο πιο μπροστά και ψιψιρίζουν μεταξύ τους. Κάτι λένε, ψιψιρίζουν, οργανώνονται. Σου λέει, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Ποιο είναι το timing το σωστό. Θα το πούμε τώρα, να το πούμε μετά. Αφού πάρει τη βασιλεία ή τώρα πριν πάρει τη βασιλεία. Αν πάρει τη βασιλεία, μπορεί να είναι αργά. Και ξέρεις ότι ο Πέτρος τοποθετείται. Δεν είναι έτσι. Και τελικά εγώ να είμαι μπροστά, λέει ο Ιωάννης ή εσύ, Ιάκωβε, ποιος να είναι πρωθυπουργός από τους δύο, πώς να μοιραστούμε τα υπουργικές θέσεις. Και αν σας φαίνονται αυτά υπερβολικά, δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Όταν ο Λουκάς τοποθετεί μια παρόμοια ιστορία, την τοποθετεί αμέσως μετά το μυστικό δείπνο. Όπου πάλι τι κουβεντιάζουν οι μαθητές, αμέσως μετά το μυστικό δείπνο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Αυτή είναι η κουβέντα. Και ξέρετε, δεν είναι κουβέντα που κάνουν οι δύο αυτοί. Την κάνουν όλοι. Αυτό κάνουν όλοι, τοποθετούνται. Πώς θα πάρουν κομμάτι της εξουσίας όταν ο Κύριος έρθει στη βασιλεία του. Αυτοί που τον έχουν ζήσει 3 χρόνια. Σε αυτούς που έχει πει αυτά που έχει πει πριν από λίγο. Αυτό που σκέφτονται, που κουβεντιάζουν, που ονειρεύονται, που σχεδιάζουν, είναι τι κομμάτι της εξουσίας θα πάρουν. Αυτό είναι που γίνεται. Και ο Κύριος, αφού του λένε, «Α, πες μας, λοιπόν, πες ένα ναι και θα σου πω τι θέλω», τους ρωτάει αυτή την κρίσιμη ερώτηση. «Τι θέλετε με ποιήσω ημίν, τι θέλετε να κάνω σε εσάς». Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. «Τι θέλετε να κάνω σε εσάς». Η στιγμή της αλήθειας. Τι ζητάς από Χριστό. Τι θέλεις. Γιατί προσέρχεσαι. Και η απάντηση που δίνουν οι δύο μαθητές είναι κατευθείαν. Θέλουμε δόξα, δύναμη, εξουσία. Αυτό θέλουμε. Το να είσαι από δεξιά και από αριστερά του βασιλιά σημαίνει ότι έχεις τις δύο πρώτες θέσεις. Ξέρετε και στο Ελληνικό Υπουργικό Συμβούλιο, δεξιά και αριστερά του Πρωθυπουργού, όταν κάθεται το Υπουργικό Συμβούλιο, βρίσκεται ο πρώτος και ο δεύτερος στη τάξη υπουργός. Αυτό συμβαίνει από τότε μέχρι σήμερα. Αυτό ζητούσανε. Τις δύο πρώτες υπουργικές θέσεις. Ο Κύριος τους ρωτάει αν καταλαβαίνουν τι ζητάνε, τι είναι αυτό που ζητάνε, το καταλαβαίνουν καθόλου. Εκείνοι λένε ναι, ναι, και αν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της θέσης, απάντησε το εδάφιο 39, ναι, μπορούμε. Αυτή είναι η απάντηση να πέφτει. Ναι, μπορούμε. Και όταν μιλάω και υπάρχουν πιο νέα παιδιά, να σας πω κάτι, γιατί έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις ανθρώπων που έρχονται να προσληφθούν στην εταιρεία. Αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση. Πάντα υπάρχει ερώτηση. Είναι αν κάποιος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς, της θέσης για την οποία έχει έρθει κάποια συνέντευξη. Και ξέρετε, υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση. Μόνο μια σωστή απάντηση. Αν ο εργοδότης, ο διευθυντής, ρωτήσει αυτό το πράγμα, απαντάς ένα πράγμα. Ναι, μπορώ. Αυτή είναι η απάντηση.
Είμαι διατεθειμένος να δουλέψω όσο χρειάζεται, είμαι διατεθειμένος να μελετήσω όσο χρειάζεται, είμαι διατεθειμένος να δείξω όλο το ενδιαφέρον, να αφιερώσω όλο το χρόνο, ώστε να κάνω αυτή τη δουλειά καλά και ακόμα καλύτερα. Γιατί η ερώτηση που σου κάνει ο εργοδότης δεν είναι στην πραγματικότητα, αν μπορείς. Η βασική ερώτηση που σου κάνει είναι αν θέλεις. Αυτή είναι η ερώτηση την οποία σου κάνει και γι' αυτό υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση. Ναι, μπορώ. Αν δεν υπάρχει αυτή η απάντηση, το πιο πιθανό ουσιαστικά η συνέντευξη έχει τελειώσει. Λοιπόν, οι μαθητές πιστεύουν ότι αυτό που τους κάνει ο Κύριος είναι συνέντευξη για δουλειά. Αυτό πιστεύω. Και για ποια δουλειά? Για τη δουλειά του Υπουργού. Αυτή είναι η εντύπωσή τους. Η κουβέντα η οποία ακολουθεί μετά από το αίτημά τους και αυτά που ο Κύριος τους λέει, έτσι την αντιλαμβάνουν. Και γι' αυτό απαντάνε με τον τρόπο τον οποίο απαντούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουν γιατί μιλάνε. Πάλι δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει ο Κύριος. Και στο τέλος ο Κύριος τους καλεί για να τους ξαναθυμίσει την κλίση τους. Δεν καλεστήκατε, τους λέει, να γίνετε μεγάλοι και δυνατοί. Δεν σας διάλεξα για να καταεξουσιάζετε και να κατακυριεύετε. Αυτά τα κάνει ο κόσμος. Σας κάλεσα να γίνετε υπηρέτες. Κοιτάξτε με εμένα. Δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, ήρθα για να υπηρετήσω, να δώσω τη ζωή μου λύτρο για πολλούς. Γι' αυτό πάω στο Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό πάω στο Ιεροσόλυμα. Σας καλώ λοιπόν να πάρετε το σταυρό μου και να με ακολουθήσετε. Και ξέρετε, πολλές φορές ο σταυρός τον έχουμε σαν θεολογικό νοούμενο. Κουβεντιάζουμε και θεολογικά γύρω από το σταυρό. Το ζήτημα είναι ότι ο σταυρός είναι κλίση καθημερινότητας. Αυτό τους λέει ο Κύριος. Ο Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτες λέει: «Καλείστε να γίνετε δούλοι των αδελφών σας». Αυτό λέει, καθώς πλησιάζει πριν μιλήσει για τον καρπό του πνεύματος. «Καλείστε να γίνετε δούλοι των αδελφών σας», παρένθεση, «δια της αγάπης». Αν με επιτρέψετε να γυρίσω στην κεντρική ερώτηση της ιστορίας. Τι θέλετε να κάνω για εσάς? Αυτό τους λέει ο Κύριος. Τι θέλετε να κάνω για εσάς? Έχετε αναρωτηθεί αν ο Κύριος ήταν εδώ και μας έπαιρνε έναν στο δωμάτιο εκεί μέσα και μας έλεγε τι θέλεις να κάνω για σένα? Ο Κύριος του σύμπαντος σου κάνει αυτήν την ερώτηση. Τι θέλεις να κάνω για σένα? Τι θα απαντούσα? Και αν η ερώτηση σας φαίνεται ότι είναι λίγο τραβηγμένη, να σας ρωτήσω τι ζητάμε στην προσευχή μας. Όταν στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, τι θέλουμε να κάνει για μας? Τι θέλουμε να κάνει για μας? Είπαμε προηγουμένως ότι οι μαθητές νόμιζαν ότι τους έπαιρνε συνέντευξη για τη θέση του Υπουργού. Αυτό νόμιζαν ότι τους έπαιρνε συνέντευξη. Στην πραγματικότητα τους πρόσφερε τη θέση του υπηρέτη. Αυτά είχαν μπερδέψει. Αυτό τους ξεκαθαρίζει. Και σε εμάς αυτή τη θέση προσφέρει. Θέλουμε. Δεν μας παίρνει συνέντευξη για τη θέση του Υπουργού. Μας προσφέρει θέση υπηρέτη. Τι θέλουμε? Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Και να το ξεκαθαρίσουμε κυρίως στην καρδιά μας. Όταν στεκόμαστε στην προσευχή, μας καλεί να θυμόμαστε ότι η κλίση την οποία δεχτήκαμε ήταν να γίνουμε υπηρέτες. Αυτή ήταν η κλίση την οποία αποδεχτήκαμε όταν το πλησιάσαμε. Και γι' αυτό τι είναι πρέπον για ένα υπηρέτη? Αυτή είναι η βασική ερώτηση πάνω στην οποία θα πρέπει να θεμελιώσουμε τα αιτήματά μας. Τι είναι πρέπον για έναν υπηρέτη? Τι ζητάει ένας υπηρέτης? Όχι ένας δυνάστης, όχι ένας υπουργός, όχι ένας πρωθυπουργός, ένας υπηρέτης. Τι πρέπει να ζητάει? Και ξέρετε, σκέφτομαι τον εαυτό μου, για παράδειγμα. Ανεβαίνω στον Άμβονα. Γιατί προσεύχομαι στον Θεό? Τι ζητάω από τον Θεό? Μπορεί να ζητάω δύο πράγματα. Το ένα είναι να τα πω καλά και το άλλο είναι να υπηρετήσω τις ανάγκες των αδελφών. Ξέρετε ποιο μου έρχεται φυσιολογικά? Το πρώτο. Εννοείται. Αυτό μου έρχεται φυσιολογικά. Να τα πω καλά ώστε να αναγνωριστώ ότι τα είπα καλά. Και θέλει πολύ προσευχή για να γίνει το δεύτερο. Γιατί δεν έρχεται φυσιολογικά το δεύτερο. Γιατί δεν είναι η θέση του υπηρέτη η πρώτη η οποία έρχεται στο μυαλό μου. Τώρα δεν ξέρω αν αισθανόσαστε το ίδιο.
Γιατί πολλές φορές αυτό το λέμε και θέλω να πιστεύω το λέμε ειλικρινά, αλλά θέλει πολλή δουλειά στην προσευχή και μπροστά στον Κύριο και πολλή ειλικρίνεια. Γιατί πολλές φορές κάνουμε προσευχές οι οποίες θεωρούμε ότι είναι προσευχές υπηρέτη, αλλά είναι καλυμμένες προσευχές ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να έχει και εξουσία και δύναμη και δόξα. Γιατί τόσα χρόνια έχουμε μάθει να ντύνουμε άλλα αιτήματα με πνευματικό κάλυμα. Έχουμε γίνει expert σε αυτό, ειδικά όσοι έχουμε ζήσει πολλά χρόνια στις εκκλησίες. Πάτε το πιο απλό παράδειγμα, το πιο απλό. Πρέπει να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος να φέρει ανθρώπους στην εκκλησία που να πιστέψουν, να γνωρίσουν εκείνον. Τι περισσότερο και τι καλύτερο από το να θέλουμε η Βασιλεία του Κυρίου να επεκτείνεται. Αυτό θέλει να τις υπηρέτησε της Βασιλείας, έτσι δεν είναι? Βάλτε όμως κάτι άλλο στο μυαλό σας. Τι σημαίνει μια μεγάλη εκκλησία? Μια μεγάλη εκκλησία σημαίνει ότι έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη επιρροή. Η διαθέσιμη οικονομική πόρη της είναι μεγαλύτερη. Οι πρεσβύτεροι της γίνονται σημαντικότεροι. Ακόμα και το πίμνιο αισθάνεται ότι είναι μέρος μιας ομάδας που νικάει, όχι μιας ομάδας που χάνει. Ακόμα και τα καλύτερα μπορούμε να τα λερώνουμε με τον εγωισμό μας. Και ο Κύριος κάθε φορά που ερχόμαστε μπροστά Του και ερχόμαστε μπροστά Του με προσευχή, αυτό που μας λέει είναι το εξής. Προσέξτε με τι ρούχα ερχόσαστε μπροστά μου. Τα ρούχα που σας έχω δώσει είναι τα ρούχα του υπηρέτη. Με αυτά ερχόσαστε μπροστά μου. Και αυτό πρέπει να θυμόσαστε πάντα. Γιατί η κλίση είναι η κλίση του Σταυρού, την οποία σας έχω δώσει. Και η εικόνα του Σταυρού είναι αυτή που διαπερνά όλο το Ευαγγέλιο, από την αρχή ως το τέλος. Αυτή είναι η βασική εικόνα και είναι για προσωπική και για την εκκλησιαστική. Δεν σας τυχαίνει όταν συναντάτε πραγματικά ταπεινούς αδελφούς οι οποίοι φοράνε τα ρούχα του υπηρέτη να αναγνωρίζετε τον Κύριο? Ενώ όταν συναντάτε περήφανους αδελφούς, δεν θέλω να πω ότι δεν είναι αδελφοί, πιο περήφανους αδελφούς, αυτό που φαίνεται περισσότερο, σας φαίνεται ότι ο Σταυρός έχει θαμπώσει και η εικόνα του Σταυρού έχει θαμπώσει. Γιατί αυτό ζητάει ο Κύριος όταν προσερχόμαστε. Η αφήγηση συνεχίζεται και συνεχίζεται με το επόμενο περιστατικό. Αυτό είναι το τελευταίο, πριν ο Κύριος μπει στην Ιερουσαλήμ. Εδώ πρωταγωνιστής ένας τυφλός. Ένας τυφλός ζητιάνος. Το όνομα του λέει είναι Βαρτίμεος, γιος του Τίμεου. Είναι βασικά επανάληψη, γιατί Βαρτίμεος σημαίνει γιος του Τίμεου. Αυτό σημαίνει το Βαρτίμεος στα εβραϊκά. Οπότε είναι λοιπόν ο γιος του Τίμεου αυτός ο ζητιάνος. Όταν περνάει μπροστά από τον, συνειδητοποιεί ότι μπροστά του περνάει ο Κύριος, αρχίζει να κραυγάζει. «Ιέ του Δαβίδε ελέησέ με! Ιέ του Δαβίδε ελέησέ με!» Οι άλλοι τον μαλώνουν, αυτός φωνάζει ακόμη πιο δυνατά. «Ιέ του Δαβίδε ελέησέ με!» Ο Κύριος ζητάει να το φέρουν μπροστά του και το απευθύνει ακριβώς την ίδια ερώτηση. Την ίδια ερώτηση που είπε και στους μαθητές. Τι θέλεις να τους κάνω? Η ίδια ερώτηση. Τι θέλεις να τους κάνω? Ο τυφλός στέκεται λοιπόν μπροστά στο Μεσσία, και που του δίνει μια μοναδική ευκαιρία. Μια μοναδική ευκαιρία. Τι θέλεις να σου κάνω? Τι επιθυμείς? Και ο τυφλός της ιστορίας δίνει τη μόνη σωστή απάντηση. Κύριε, θέλω να δω. Κύριε, θέλω να δω. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε. Ο τυφλός αναβλέπει και ακολουθεί τον Κύριο στον δρόμο. Τώρα, ο τυφλός δίνει σωστή απάντηση εκεί που οι μαθητές αποτυγχάνουν και αναρωτιόμαστε γιατί ένας τυφλός ζητιάνος βάζει τα γυαλιά σε ανθρώπους που ζήσαν τον Κύριο 3 χρόνια, μέρα νύχτα. Θα πω 3 πράγματα απλά. Πρώτον, επειδή προσέρχεται στον Κύριο όπως είναι. Δηλαδή, ζητιάνος, αδύναμος και φτωχός. Έτσι προσέρχεται. Αυτός είναι ο τρόπος. Η κραυγή με την οποία προσπαθεί να προσεγγίσει τον Κύριο είναι «Ιέ του Δαβίδ, ελέησέ με».
στην ικρατή του. Τώρα αντιπαραβάλλεται την προσέγγιση του τυφλού με την προσέγγιση των μαθητών. Πώς προσέρχονται οι μαθητές στον Κύριο? Έχω κάτι, λένε ο τέτοιος, πες ναι και μετά το κουβεντιάζουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση των μαθητών. Και η προσέγγιση του τυφλού είναι, Κύριε, δεν έχω τίποτα. Το μοναδικό που ζητάω είναι έλεος. Το μοναδικό που ζητάω είναι έλεος. Μάλιστα η αφήγηση του Μάρκου λέει ότι ακόμα και ένα ημάτιο που είχε πάνω του το πετάει για να πλησιάξει τον Κύριο. Δηλαδή, που μια έννοια, αν το βάλετε και στον. Προσέχεται στον Κύριο γυμνός αυτός ο άνθρωπος, όχι τελείως. Τέλος πάντων, να προσέχεται ακόμα και το ρούχο του, ένα που είχε πάνω του, το βγάζει για να προσεγγίσει τον Κύριο. Το προσεγγίζει χωρίς κύρος, χωρίς δύναμη, χωρίς ευσέβεια, χωρίς πλούτο, χωρίς τίποτα απολύτως. Αυτός είναι ο τρόπος που προσεγγίζει τον Κύριο. Και κρέμεται τελείως από πάνω του. Δεν έχει τίποτα να του πει. Τι έχει να του πει? Τι έχει να του φέρει? Τι έχει να απαιτήσει από τον Κύριο? Θυμόσαστε τον Παύλο και στη Φιλιππισίους που λέει «Είχα πολλά». «Είχα πολλά», λέει ο Παύλος. «Είχα πολλά που ήταν η ταυτότητά μου. Και φαρισαίος ήμουνα και μορφωμένος ήμουνα και ευσεβής ήμουνα και Εβραίος ήμουν και ένα σωρό άλλα πράγματα». Και ξέρετε, για τον Παύλο αυτά δεν ήταν απλά, ήταν η το βάθος, ο πυρήνας ταυτότητάς του, όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει ότι αυτά τα ξεφλουδίζω και τα πετάω σαν το ημάτιο του τυφλού για να πλησιάσω τον Κύριό μου γυμνός. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να τον πλησιάσω. Στην Ορθόδοξη και στην Καθολική Λειτουργία επαναλαμβάνεται συνεχώς αυτή η επίκληση. Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, σε όλες τις λειτουργίες. Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, δεν την επαναλαμβάνουμε πολλές φορές. Πρέπει να την επαναλαμβάνουμε περισσότερες φορές. Έτσι προσεγγίζουμε τον Κύριο. Κύριε ελέησον, δεν έχω να σου φέρω κάτι. Μόνο να πάρω από σένα. Δεύτερον, ο τυφλός δεν είναι τη μόνη σωστή απάντηση του και στον Κύριο. Κύριε, θέλω να βρω το φως μου. Είμαι τυφλός και θέλω να μου ανοίξει τα μάτια. Ούτε πορφύρες θέλω, ούτε δυνάμεις θέλω. Τίποτα από αυτά δεν θέλω. Ούτε να γίνω υπουργός θέλω. Να βρω το φως μου. Αυτό θέλω, Κύριε. Και σε αυτή την κραυγή του τυφλού, αυτό που κάνει ο Μάρκος, συμπυκνώνει ουσιαστικά όλη την κραυγή όλων των πνευματικά τυφλών, όλων αυτών που βλέπουν το πρόσωπο του Κυρίου και λένε «Κύριε, θέλω να δω». Αυτό κάνει στην αφήγησή του. Για όσους αυτούς που γνωρίζουν το σκοτάδι που κατοικεί στην καρδιά τους, τα αδιέξοδα του νου τους, και σε αυτούς τους ανθρώπους η μοναδική κραυγή είναι η κραυγή του τυφλού. «Κύριε, θέλω να δω το φως». Και ξέρετε, αυτό που κάνει ο Μάρκος είναι να αντιπαραβάλει αυτή την εικόνα με την εικόνα όλων εκείνων που νόμιζαν ότι ήξεραν και νόμιζαν ότι έβλεπαν. Με τους Φαρισαίους που νόμιζαν ότι ήξεραν και έβλεπαν πολλά. Με τον πλούσιο νέο, ο οποίος έχει μιλήσει λίγο πριν στον Κύριο και σε κάτι στηριζόταν. Όταν ο Κύριος του λέει, ναι, όλα αυτά, για πουλά τώρα τα υπάρχοντά σου, λέει, μέχρι εκεί φτάνουμε, Κύριε, παραπέρα δεν πάμε, γιατί αυτό κι αν είναι στοιχείο της ταυτότητάς μου, αυτό δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Και σε όλους αυτούς που είχαν, και σε όλους αυτούς που ήξεραν, και σε όλους αυτούς που νόμιζαν, ο Μάρκος αντιπαραβάλλει μια κραυγή. Κύριε, θέλω να δω. Κύριε, θέλω να δω το φως. Υπό μια έννοια, ο Ευαγγελιστής παίρνει έναν μαρκαδόρο και υπογραμμίζει κάτι για να το θυμόμαστε. Θέλετε να πλησιάσετε τον Κύριο και να ζητήσετε ένα πράγμα. Αυτό που πρέπει να ζητάτε από τον Κύριο είναι «θέλω να δω». Αυτό. Είμαι σε σκοτάδι και θέλω να δω το φως. Ξέρετε, τα Ευαγγέλια έχουν γεμάτα με ιστορίες τυφλών. Ιστορίες τυφλών που αναβλέπουν και η πιο μεγαλειώδης αφήγηση, κατά τη γνώμη μου, είναι από το 8ο και το 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Μια αφήγηση που ξεκινά με τη δήλωση του Κυρίου. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Θυμόσαστε την αφήγηση του Ιωάννη. «Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η αφήγηση. Συνεχίζεται με τη συζήτηση για την αλήθεια, που είναι ο Κύριος,
και ολοκληρώνεται στο κεφάλαιο 9. Το κεφάλαιο 9 περιέχει ένα υποπτικό παράδειγμα όσων είχε πει πριν. Το κεφάλαιο 9 είναι η ιστορία της θεραπείας του γενετή τυφλού. Αυτή είναι το κεφάλαιο 9 του Ιωάννη, τον οποίο ο Κύριος θεραπεύει. Η ιστορία τελειώνει πως ο Κύριος έχει δίπλα του τον τυφλό, τον πρώην τυφλό, και απέναντι του τους Φαρισαίους. Αυτός που ήταν τυφλός και είδε, και αυτούς που νομίζουν ότι βλέπουν. Έτσι τελειώνει η ιστορία εκείνη. Και τι τους λέει ο Κύριος? Και είπε ο Ιησούς, «Εγώ δια κρίσην ήλθαν στον κόσμο, δια να βλέπω σοι μη βλέποντες και να γίνω σοι τυφλοί οι βλέποντες». Όταν η ερώτηση έρχεται από τον Κύριο, τι θέλεις να σου κάνω, τι να σου προσφέρω, έχουμε δύο πιθανές απαντήσεις. Την απάντηση του τυφλού, να δω το φως μου, και οποιαδήποτε άλλη απάντηση. Ο Κύριος θα πει το εξής. Αυτές οι απαντήσεις δεν είναι ανέξοδες. Δεν είναι ανέξοδες. Αν απαντήσεις σωστά, θα δεις το φως σου. Αν απαντήσεις λάθος, θα χωθείς περισσότερο στο σκοτάδι σου. Δεν είναι ότι οποιαδήποτε απάντηση παίρνω και δεν έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες. Αν επιλέξεις το σκοτάδι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο μέσα σου. Αυτό έχει πει και στο τρίτο του Ιωάννη, όταν μιλάει στον Νικόδημο και του λέει, και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί ήταν τα έργα τους πονηρά. Όταν τους ήρθε το φως μπροστά, αποφάσισαν να διαλύσουν το σκοτάδι και το σκοτάδι μέσα τους έγινε μεγαλύτερο. Γι' αυτό αυτές οι επιλογές δεν είναι ανέξοδες. Αν θέλω, αν δεν θέλω, ό,τι εγώ νομίζω. Τέλος, ο τυφλός προχωράει με πίστη. Η πίστη σου σε έσωσε, λέει ο Κύριος. Και ο τυφλός, ξέρετε, δεν πιστεύει σε ένα σύστημα αξιών, δεν πιστεύει στην δημιουργία των 6 ημέρων. Δεν είναι αυτά τα βασικά σημεία που πιστεύει. Πιστεύει σε εκείνο που είναι μπροστά του, ο οποίος είναι ο Μεσσίας και ο Σωτήρας. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Η πίστη του έχει ένα αντικείμενο που είναι ένα πρόσωπο και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Η πίστη σου σε έσωσε. Αυτό είναι που θα πει ο Κύριος στο Βαρτίμαιο, ο οποίος στο πρόσωπο του Μεσσία βλέπει τον Ιησού. Στην περικοπή μας λοιπόν επαναλαμβάνεται αυτό το ερώτημα, τι θέλεις να κάνω σε σένα, και το Πνεύμα του Κυρίου μας καλεί να θυμόμαστε. Πρώτον, στον Κύριο προσευχόμαστε φτωχοί και τυφλοί, χωρίς λύσεις, χωρίς στολίδια. Στο ερώτημα «Τι να κάνω για σένα» η απάντηση είναι να δω το φως μου, να βλέπω περισσότερο το φως σου. Να γνωρίζω Αυτόν, έχει πει ο Παύλος στην Φιλιππησίους. Ο Κύριος θα μας δώσει ένα ρόλο. Ο ρόλος είναι του υπηρέτη. Αυτός είναι ο ρόλος που μας δίνει. Μην πιστεύουμε ότι θα πάρουμε κάτι άλλο. Αυτόν καλούμαστε να επιλέξουμε και με αυτό το ρούχο καλούμαστε να προσευχόμαστε. Στο τέλος όλα αυτά γίνονται με πίστη. Πίστη σε εκείνον, γιατί είναι ο μόνος δρόμος. Και το τέλος, πώς τελειώνει η αφήγηση, και τον ακολουθούσε εν τη οδό. Αυτή είναι η κλίση μας. Να ακολουθήσουμε τον Κύριο εν τη οδό. Να κλείσουμε μια προσευχή.